Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Ξύπνα, αγάπη μου. Κοιμήσου, περιστέρι μου, να γίνει σαν ατσάλι, να γίνει κυταρδούλα σου. Γιατί ο παππούς σου κάμιον του κατέβει χωρίς να με ρωτήσει. Τι πρόβλημα έχεις με τον παππού μου? Το έπιανε τα λεφτά και έλεγε να στον κύριο Τάκο να τις παίρνεις. Εσύ να τι σε κόφτει, λεφτά δικά του είναι ό,τι θέλει κάνει. Ναι, αλλά είναι σωστό να κάνει διακρίσεις. Έπρεπε να τα μοιράσεις σε όλους σας, ενώ σε όλους μας. Τώρα που το λέεις, έχεις δίκιο. Θα ενημερώσω και τον Μάρκ. Έτσι να κάνεις κάλια. Σου καλά σκεφτώ πολλά καλά, θα ξαναμιλήσω τον κύριο παππού σου, άκουσες? Εβελίνα, τι κάνεις με μάνα μου? Δεν βλέπετε πλένω τα πιάτα. Τα μωρά ποιος θα τα πάρει σχολείο? Δεν είπαμε εσείς θα τα πάρετε στο σχολείο. Δεν μπορώ σήμερα, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, μη μου ζητάτε τίποτε που μείνα σήμερα. Σας παρακαλώ, αφήστε με, πρέπει να συγκεντρωθώ να δω πώς θα επενδύσω τα λεφτά. Κι εγώ πρέπει να κάτσω να σκεφτώ τι θα κάνω με τον Καραμανόλη. Άι στον Καραμανόλη τώρα, πήνε πάρ' τα μωρά μάνα μου, σε παρακαλώ, δεν θέλω να οδηγήσω. Γιατί να μην οδηγήσετε? Αν πάει και φανερωθεί μπροστά μου και ο Ζολαπόρτος πάλι και λαπορτάρι με. Και εμένα με γράφει συνέχεια εκείνος ο Λαπόρτος. Γράφεις εσένα, να. Είναι τα μοντέλο Λαπόρτος πόνι. Καλά, εσύ όμως έχεις τα νάζι σου, άμα του κάνεις κανένα νάζι, να σου σβήσει. Ναι, αλλά δεν παίρνα πια το νάζι μου. Δεν παίρνα. Είναι τα βούρκαρος άνθρωπος πόνι. Θεός πάντων πιένε, γιατί να γριέψει ο Σωτηράκης. Αγάπη μου, εσύ δεν ήταν όνειρο που έβλεπες? Μα με είναι φιάλτη που έβλεπα, δεν ήταν όνειρο το πράγμα. Δηλαδή? Βλέπω ότι με στολίζαν νύφη. Αλλά το σκηνικό ήταν πολλά χορκατικό. Ποιος ήταν ο γαμπρός? Ο Πάμπης, φυσικά. Και πέμω πέρι μου, έπαιζα και εγώ μέσα σε τούτη την κομική ταινία. Μαμά, κατά πολλά παράξενο λόγο, ούτε σε να σε θυμώ, ούτε τον παπά. Έβλεπες λάθος γάμον, αγάπη μου. Αφού ήμουν εγώ η νύφη.
Αγάπη μου, μόνο στον ύπνο σου σου επιτρέπω να βλέπεις ότι παντρεύεσαι το φτιακουρί. Στο ξύπνιο σου δεν πρόκειται να τον παντρευτείς. Έτσι εννοηθήκαμε. Ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως... Πώς είναι ο κύριος Τάκος, ευκάλα με δόξα από τα ρούχα μου. Άρχιζε. Ηρέμησε, Σαντιράκι, όπου να θα έρθει. Ας τον έρθει και να γραβώ ένα χεράκι. Παιδιά, ελάτε να σας πάρω στο σχολείο. Γιατί ο παπάς μου πού είναι? Έχει πάρα πολλές δουλειές. Σιγά τα σκολάθηκε μου τη δουλειά. Το κάθε ρε σου αμέσως απλώνει ζάμπα. Έτσι είναι εκτιματομεσίτες. Λοιπόν, φύγαμε διότι βιάζουμε. Τι λες, Σαντιράκι, να πάμε με την Ευελίνα? Δεν ξέρω, Γάλια. Να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εδώ. Εγώ νομίζω ότι ελιώνει το οδήγημα της Ευελίνας. Λίγο το οδήγημα μου. Φύγαμε τώρα. Ρε Πέλλο, πρέπει να βρεθούμε να σου πω είναι τα όρομα ανεθόρου. Μα και εσύ εθώρες Πέλλο Ρώμα. Λοιπόν, άκου να δεις, θα βρεθούμε στο τυπόζιτο του χορκού μου. Και εγώ αγαπώ σε ρε μάνα μου. Άντε πάει. Και εγώ αγαπώ σε εμείς. Μα έναν τρέπεσε ρε χαμπάκι. Δυο μέτρα πλάσμα για να κρέμεσαι που το φουστάνι της χωραίτης σας. Ρε μάνα, ναι μου αρκεψε να σαλαβατά και είπα σου, η χωραίτης σας θα γίνει νύφη σου. Απαναγιά μου, αν είναι κακόν και ξόριστο. Τι είπα σου, εψέσαι θέλουν ένα πολλά ωραίο όρομα. Αλήθεια, χαμπάκι μου, επέ μου το να σου πω αν ήταν καλό. Λοιπόν, εθώρουν όρομα ότι παντρεύκου μου και είχε μεγάλο γλέντι. Άκου ρε μάνα. Κακόν και ξόριστο. Περίμενε ρε μάνα να σου πω και παρακάτω. Όχι, θέλω να ακούσω τίποτε άλλο. Κανεί έκαμε στην καρκιά μου περιβόλη. Α, ήταν φοβερό όρομα ρε μάνα. Ο Πελός εποκοιμήθηκε και πελών όνειρον είδε. Ουα, σεν καλά ο γυνάτης σου. Βρε ασύν καλά το γυνάτη σου. Δε σου θυμώνω εγώ. Δάκα μου αγάπη μου. Δάκα μου φως μου. Λατρεία μου. Γιώργο, σταμάτα τα καλοπιάσματα. Μάρο μου, μιλώ με τον καλύτερο μου τρόπο τώρα για κάνεις με επίθεση. Γιώργο, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Εντάξει, εδώ, Σαγκαμά, εντάξει. Θέλω όμως να μου πεις τη γνώμη σου για ένα θέμα που με απασχολεί. Σύντομα, να σε ακούσω, διότι πρέπει να πάω και σχολείο. Τα λεφτά που με έδωκε ο πεθερός μου, αποφάσισα να τα επενδύσω. Δεν θα αποφάσισες, Γιώργο μου, γιατί με ρωτάς. Μάρο μου, αγάπη μου, γιατί αρπάζεσαι. Γιώργο, τα λεφτά σου τα έδωσε ο παπάς μου. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό που κάνεις και εγωιστικό να θέλεις να τα επενδύσεις αντί να τα δώσεις πας στο χρέος μας. Ηρέμησε, αγάπη μου. Έλα, ρε Μάρο. Χαλαρά, ρε Μάρο μου. Χαλαρά. Έλα, ρε Μάικ, σταμάτα πια, μην αγχώνεσαι. Πώς να μην αγχώνομαι, Ελένα. Σήμερα θα βγω στην εκπομπή της αδελφής μου ζωντανά. Ωραία, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Έλα, μωρέ, αφού έχεις μεγάλη φάση. Ναι, ναι, εγώ έχω μεγάλη φάση, αλλά και η αδελφή μου είναι μεγάλη αφασία. Μη φοβάσαι, βρε. Θα σκίσεις. Το ξέρω ότι θα σκίσω. Απλά φοβάμαι μήπως πετάξει καμιά τσόφτα η αρφή μου. Ναι, τσόφτα σημαίνει πελάρα. Τέλος πάντων. Αντρούλου, μάντα μου κάμνεις για μέ. Κόφκω στα φύγια να κάνω παλουζέν. Εθωρείς γράφω. Όχι να μου αντιπολοέσαι εμένα, να με σαρπάξω που το μαλλί. Αμανά, άις με ήσυχη. Φέρε τα να δω να μου γράφεις. Τώρα. Τούτον που κάνεις τώρα, είναι σωστό. Άγγελε μου, γεια σου. Ποιος είναι τόσο ο άγγελος. Λάλε γλύωρα πριν να πιω το σκουβόξυλο. Μα όχι να μ' απειλάς εμένα, δεν τσιφοούμαι σε. Τώρα ποιον είμαι Ευρωπαία. Ευρωπαία είμεις. Αντρούλου συνέρθε και πέμουν ποιος είναι ο άγγελος. Αφού θέλεις να ξέρεις, ο άγγελος είναι το αγόρι μου. Το αγόρι σου. Τουλάχιστον είναι χορκανός μας. Σιγανά με έτσι που το ψιμολόφ. Ο άγγελος είναι που την Αθήνα. Που την Αθήνα, μα είναι Καλαμαράς. Άκου να σου πω, κόψε τον Καλαμαράς. Εμπήκαμε στην Ευρώπη. Το παιδί είναι από την Ελλάδα. Δεν θα το αντέξω, Θεέ μου, δεν θα το αντέξω. Ο αρφός σου με μια ξεραντζάρα χωραίδισσα και εσύ με Καλαμαρά. Όχι, θα πάω να βρω έναν γκρεμό να λατσιστώ να ησυχάσω. Ε,
Εμένα μου έχεις πει ότι η αδερφή σου σπουδάζει δασκάλα. Εφόσον κάνει και την εκπομπή, δεν μπορεί, θα έχει γνώσεις. Γνώσεις, τι να σου πω. Παντογνώστης, αδελφή μου. Ένα συμπελάρα μπορεί να πέταξε στην εκπομπή της. Δεν μου λες κάτι, έχει μεγάλη θεαματικότητα το κερνό καφέ. Ναι, ναι, πάρα πολλά μεγάλη. Βλέπουν τη και τρει αθικασερί και κάνουν πασαμά. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό το τελευταίο. Ποιος είναι ο πασαμάς? Ο πασαμάς είναι. Είναι ένας συμμαθητής μου που το δημοτικό. Α, καλά, άντε, ναι, πάμε, πάμε. Α, Λένα! Λένα, πάμε να αγοράσουμε μια φανέλα για να βγω στην εκπομπή της αδελφής μου. Σε παρακαλώ, να έρθει να με βοηθήσεις. Ωραία, άντε, άντε, πάμε, πάμε. Πάμε. Λυπούμε πάρα πολύ, Γιώργο, αλλά η συμπεριφορά σου με έχει απογοητεύσει αφάνταστα και με έχει εκνευρίσει. Τώρα εγώ ξέρω γιατί αντίδρασε έτσι. Είναι επειδή ο παπάς σου έδωκε μου τα λεφτά εμένα αντί εσένα, ναι. Έτσι νομίζεις, Γιώργο. Λοιπόν, πόσο λίγο με ξέρεις, Γιώργο. Δεν αντιδρώ γι' αυτόν. Αντιδρώ διότι είσαι επιπόλαιος και ξεροκέφαλος. Σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και όχι την οικογένειά σου. Ναι, ωραία, μαρό μου, να λαρούμε και ό,τι θέλουμε. Εγώ θυσιάζομαι για την οικογένειά μου. Ναι! Έτσι δεν το πρόσεξα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μάρω να βουράκω το σχολείο στο σπίτι, να σκουπίζει, να σκουπίζει, να μαϊρεύει, να απλώνει. Και έτσι να είσαι ραχτός και light. Ειλικρινά νιώθω σοκαρισμένο με το που μου λέει. Πώς μπορεί να σκέφτεσαι για μένα τα πράγματα ύστερα από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, ρε Μαρό? Διότι ζεις σε έναν κόσμο δικό σου, Γιώργο μου. Είχε δύο χρόνια που σου λέω ότι θέλω να αλλάξω αυτοκίνητο και εσύ το χαβάσου. Εντάξει, με τα λεφτά που μου έδωσε ο παπάς σου να σου κουράσω άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Τώρα είναι πολύ αργά. Δεν θέλω τίποτε. Να ξέρεις όμως ότι με έχεις απογοητεύσει αφάνταστα. Μαρό, ηρέμησε. Μαρό! Μαρό! Παμπή, είμαι χάλη. Νομίζω να μου πάρει πολύ καιρό για να συνέλθω. Ωραία, μάνα μου, ηρέμησε. Δεν πουλαθήκες πάλι. Επίσης στον ύπνο μου έβλεπα το πανηγύρι της Αγίας Μαύρης. Εγώ πάντως έβλεπα έναν πολλά ωραίο, ρε μάνα. Πήγαμε να δούμε έναν που είδες. Είδα ότι ήμουν νύφη, αλλά ο γάμος ήταν σε χωριό. Φορές γάμο δηλαδή. Ναι, και ότι μου έλαβαν το κρεβάτι. Έφτανε μόνο στέφανε. Που ραβκούν το κρεβάτι. Πάντως όπως μου τα περιέγραψες πρέπει να έχουν πολύ πασαμάνα. Δεν έχει καλύτερο πράγμα που γάμω το χορκάτικο. Πάμπι, μην παίζεις με τον πόνο μου. Γεια σας. Γεια σας. Αρέσα μου πολλά τα ρούχα που έχετε στη βιτρίνα. Ποιο κομμάτι σας άρεσε? Βασικά άρεσα μου όλα και θέλω να τα δοκιμάσω. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ να χαλάσω τη βιτρίνα του καταστήματος. Ξέρετε τι γίνεται. Το παιδί είναι δημοσιογράφος και θα βγει σήμερα στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Και θα φορέσω τα ρούχα σας, έτσι θα με δει όλη η Κύπρος και θα πουλήσετε αρκετά ρούχα. Καλά, με πείσατε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου ποταβρίσετε τσίνο τζαμέ. Αν μου κάνετε μετάφραση, μπορεί να σας βοηθήσω. Ναι. Τούτος ο Καλαμαράς έχει σκοπό να σε πάρει? Αμα να σταμάτα να με κουκουφάς όπως την Όρνηθα. Από να ακούει του γονιού παραγωνιά σχημάται. Εγώ τσιμούμαι μια χαρά στο κρεβάτι μου. Αντρούλου, άκου τη μάνα σου αν θα δεις χαΐρι. Καλά ρε μάνα, τι θέλεις να κάνω? Να ξυκόψεις μου λόγου του. Το παιδί είναι στην Αθήνα. Δεν το θωρώ. Πώς θα ξυκόψω? Τέλος πάντων, έχω καιρό να ασχοληθώ μαζί σου. Τώρα πρέπει να δω τι θα κάνω με το χαμπάκι μας. Τι έκαμε ο κανακάρι σου? Θωρείς τον ύπνο του και στο ξύπνιο του τη ξεραντζάρα. Πρέπει να δράσω γλίωρα. Δεν μου σκεφτείες. Ακούμε, κόρη Αντρουλού, προσεκτικά. Θα πάεις να φέρεις την κόρη του μουχτάρι που μπελαμένει πάνω του δαμέσω μας. Πέρκι μου τον καλάρουμε και πάρει τη. Λαλείς να του αρέσει? Μια χαρά κοπελούδα με τα ούλα της. Αμάν τη δει, να ξεχάσει και τι πεινούν την άλλο στη λαλούση. Θέλω ένα παιδί να έρθει στον πίνακα και να μου γράψει το συνώνυμο της λέξης αστάθμητος. Έλα, αγάπη μου. Έτσι, σύντομα. Αχριστός. Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Άλλος ποιος θα μου γράψει το συνώνυμο της λέξης εγκατάσταση? Έλα, Φωτίου. Τι περιμένεις, Φωτίου? Το Άγιο Πνεύμα. Κυρία, να μου νοιάσω, α. Σας παρακαλώ, δεν θα μου κάνετε την τάξη να ρένα. Ακριβώς όπως το είπες, κυρία. Αρένα. Στον Νικολάου είναι ο Ταύρος. Σας παρακαλώ, παιδιά. Δεν πρέπει να γελάμε τώρα επειδή ο συμμαθητής μας έχει μερικά περί τα κιλά.
Κυρανακού, το πάγον μου το γάλλο. Όχι, η γάλλη σου είναι το γάλλο σου. Μα τι έχετε, κύριε Γιώργο? Είμαι ένα μάτσο χάλια, ρε Βελίνα μου. Όταν έφευγα από το σπίτι, είσαστε μια χαρά. Ναι, μάνα μου, ήμουν μια χαρά, αλλά έρθει την ημάρο, ελούσε μέρο δώστα. Δηλαδή, είχατε καυγά. Βελίνα, κάτσε, σε θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να μου απαντήσεις με κάθε ειλικρίνεια, σε παρακαλώ. Αν είναι το Καραμανόλι, δεν αποφάσισα ακόμα. Άι, στο μάνα μου τον Καραμανόλι, έπιαμε καλές του Καραμανόλι τώρα. Θέλω να μου πεις, αν πιστεύεις ότι είμαι καλός οικογενειάρχης και ας συμπεριφέρομαι καλά στη μάνα. Μα εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι όλη μέρα μαζί σας. Βελινάκι, μην αποφεύγεις την απάντηση. Μπέ μου, είμαι καλός σύζυγος, ναι ή όχι. Μπορεί την ώρα που αποστιάζω εγώ, εσείς να τσακώνεστε. Η Μάρο. Σε πληροφορώ, Εβελίνα, ότι η Μάρο έχει 15 χρόνια να σηκώσει χέρι πάνω μου. Η κυρία Μάρο. Λωτσά όπως πολλά. Η κυρία Μάρο δεν κάνει έτσι πράγματα, κύριε Γιώργο. Ειδικά να σε βάλαμε μάρτυρα υπεράσπισης να μας κλείσεις και το σπίτι, βρε, Εβελίνα μου. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις ρε μωρό, δεν μου δεν πάλι ο γεστορόμα σου. Όχι, προτιμώ να το ξεχάσω. Μη μου μάχεις, Εμπέλα, ρε, θέλω να μάθω να γαμπρός πηγές ήμουν εγώ. Αι, καλά, αφού έχεις τόση περιέργεια, θα σου πω ότι μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος στην εκκλησία για να με θαυμάσει με τον ηφικό. Εσύ είναι δεν πολύ τάμου, ρε, baby. Συγγνώμη. Κάτσε μα πάχαμε, ρε, μωρό μου. Αφού είσαι τόσο καϊδούριν και ειρωνεύκες εμένα, θα σου πω τίποτε. Έλα, ρε, μάνα μου, πειράζωσε, ρε, μάνα μου. Απλά θέλω να μάθω αν ήρθε πολλοί κόσμος για να ξέρουν τα κατάθεση να κάνουν. Ένα σου λέω μόνο. Υπήρχε κόσμος ηρωή. Σκέτο συλλαλητήριο. Στον Άγιν Τάφον του Χριστού να πάω να προσκυνήσω. Ρε μωρό, λάλης τον το όρομα να σημαίνει ότι να αρμαστούμε γλύωρα. Τι να σου πω, Πάμπη μου, τα όνειρα δεν βγαίνουν πάντα αληθινά. Άρε τώρα, έκαμε στην καρκιά μου ποζάβλιν. Μάντιση και να κρούσω και να γίνω ποζάβλιν. Δείξε να στην αγελή σου βαρε μέσα μια μερκά. Πάντε ρε Μάικ, μας γκάστρωσες, αποφάσισε. Περίμενε, περίμενε, έλα σου πω, τούτον πάει μου είναι ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο είναι, άντε, πάρ' το να φεύγουμε. Όχι, όχι, περίμενε, θέλω να δοκιμάσω όλα, να ξέρω. Ω, ρε αγόρι μου, ένα μπλουζάκι πας να διαλέξεις και κάνεις 10 ώρες. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα διάλεγες νύφη για να παντρευτείς, πόσο θα έκανες να αποφασίσεις, χρόνια? Όχι, 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 η καρδιά μου είναι αμέσως σε αυτό το θέμα, άψεσβησε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, μπράβο, άντε, άψεσβησε τώρα λοιπόν, γιατί βιάζουν, πρέπει να πάω και στο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, αργήσαμε. Α, Λένα. Τι είναι? Έγκρατο λεφτά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν αισθάνομαι πολύ καλά, θα σας παρακαλέσω για το υπόλοιπο της ώρας να ανοίξετε τα βιβλία σας στη σελίδα 18 και να μελετήσετε μόνοι σας το κείμενο. Ήσυχα, χωρίς καμία φασαρία, παρακαλώ. Κυρία, δεν αισθάνεστε καλά, καλύτερα να σχολάσετε. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σου, παιδί μου, αλλά άρχισε να διαβάζεις. Όλοι, παρακαλώ, αρχίστε. Κυρία, αν θέλετε να σας πάρουμε στις πρώτες βοήθειες. Αρκύψες τον κλείψιμο. Άντε ρε φλούφλι. Κυρία, νόμως του νοιάζω, α. Του σιγά τα γέμματα, ρε. Σταματήστε, σας είπα, δεν αισθάνομαι καλά, ρε παιδιά. Μα επιτέλους πρέπει να καταλάβετε πως κι εμείς οι καθηγητές είμαστε άνθρωποι. Και έχουμε κι εμείς κάποιες μέρες που δεν βρισκόμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Λοιπόν, θα ζητήσω από την κυρία Χατζηπαπαρίγα να με αντικαταστήσει. Μείνετε στις θέσεις σας, διαβάζετε χωρίς καμία φασαρία. Νικόλα, πρέπει να πάω σε αισθητικό. Δεν μπορεί να κάνεις το αναισθητικό. Ω, άλλα λόγια θκέπαπα. Σε αισθητικό, καλέ μου, να μου βγάλει το φρύδι και το μουστάκι μου. Γιατί δεν το ξουρίζεις? Εγώ είμαι η παιδί που κάθομαι και μιλώ μαζί σου. Να μου καμνίσαμε. Γράφω τα απομνημονεύματα μου. Α, ποιον περιπέζεις? Γράφεις τα απομνημονεύματα σου πάνω στο παιδικό. Φέρε τα να δω. Είναι τελειώσα τη βιογραφία μου. Απάν. Μα δεν αντρέπεσαι, καλέ μου, α. 100 χρονών γέρος κάθεσαι και δωρείς τι τσίρες. Τι τσίρες? Εγώ νόμισα πως ήταν άλογα. Να σου στράψω μια, να σε κάνω να κλιμιντρίζεις σαν τον άπαρο. Έχεις κουτσά μου κορμί δίπλα σου, καλέ μου.
Και κάθεσαι να τον ειστούνται στις ασουλούποτες. Μου είπες εσύ τι όνειρο είδες. Δεν θα το πιστέψεις, ρε αγαπή, αλλά είδα ακριβώς κοινό που είδες και εσύ. Μα το γάμο μας σε χωριάτικο Βέρζο. Ναι, αλλά εμένα άρεσε μου. Ειδικά την ώρα που έρχεται ο κόσμος και βάλε μας τα ριάλια. Φώναξετε τους συγγενείς να ρτούν να το πνουμίσουν. Πάντως πλούμισαν μας καλά οι ανθρωπιά, ήταν χουβαρτάδες. Πάμπη να χαρείς τα μάτα με το πλούμισμα. Γιατί ρε μάνα μου, είναι μπελαμός. Να φυρτώ. Που τη συγκίνησες σου ρε μάνα μου. Μωρέ, δεν σε πιστεύω. Γίναμε ρεζίλ στο μαγαζί. Γιατί να μας ξαναδούν, όχι. Έλα ρε Μάικ, δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε τώρα. Η καημένη κοπέλα θα χρειαστεί μια εβδομάδα μέχρι να μαζέψει. Τι λες καλέ, ενάχει δουλειά να αποσκολιέται. Α, αποσκολιέται στα κυπριακά σημαίνει να ασχολείται με κάτι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για τη μετάφραση. Παρακαλώ. Α, δεν μου λες κάτι, με ποιο καλλιτέχνη έχεις μιλήσει. Με τον Τριαντάφυλλο. Καλά, προβλέπω να γράψει ιστορία σήμερα στην κυπριακή τηλεόραση. Και όχι μόνο στην κυπριακή, αλλά και στη δορυφορική. Δεν μου ψωνάρα, ψωνάρα. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Νικόλα, θέλω 500 λίρες να μου δώσει να πάω να κάνω καθαρισμό προσώπου. Έχει αέρα κουπαριστό, πού να βρω τις 500 λίρες. Καλό, του αχαήρευτου του γαμπρού σου και της αγκόνισσες σου έδωσες τους τόσες χιλιάδες λίρες. Ένα θυμούμαι να κάνω έτσι πράγμα. Όποτε σου συμφέρει δεν να θυμάσαι. Με μπέζεις πελό και απαιτώ σαν γυναίκα σου να μου δώκεις λεφτά. Καλά, θα σου δώσω από το υστερήμα της σύνταξής μου 10 λίρες. 10 λίρες, τα σήμερα με 10 λίρες ούτε γερίγια μου τρίχωση δεν χωράζεις. Πού να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό, τα πράγματα να αλλάξουν, καμία υπομονή. Άκου να σου πω, τούτα τα κόλπα σε μένα δεν παίρνουν. Σταμάτα να παίζεις πελό. Λοιπόν, θα πάει στη συνεργατική και θα σπάσεις το γραμμάδιο και θα μου δώσεις 500 λίρες. Το γραμμάδιο νεποσπάστηκε, έσπασα το και έπαιξε τα χρήματα στο χρηματιστήριο. Έσπασες το! Λοιπόν θα σε σπάσω στο ξύλο! Περίμενα να πάρω το τηλέφωνο στις πρώτες βοήθειες για να κρατήσω θέση καλό! Ναι. Μαρό μου. Τα μου κομμένα, τι θέλεις. Περιμένω σε ένα αρθεί σπίτι να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε, ό,τι είχαμε να πούμε είπαμε το. Έλα ρε Μαρό μου τώρα, άφησε τα πείσματα. Γιώργο, είμαι φοβερά εκνευρισμένη. Δεν πρόκειται να επιστρέψω σπίτι. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. Μαρό. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Το δάκρυ μας σταγόνα που παγώνει. Άντε ρε μάνα μου, είναι βαρεθεί και να θωρείς τα τυπόζητα ως πιθκιό. Πάμπη μου, σε παρακαλώ, μη μου το χαλάς. Όταν κοιτάς από ψηλά, να ζυγεί με ζωγραφιά. Ωι λαόμον. Αλλά αφού σ' αρέσει και τόσο, μόλις παντρευτούμε θα σου χτίσω ασπιτουίδα πάνω. Εντάξει Πάμπη μου, είπαμε να αρέσει μου, αλλά όχι να μείνουμε μόνοι μα. Εξάλλου μην το ξεχνάς, εγώ είμαι κορίτσι της πόλης. Και εγώ παιδί του χορκού. Εντάξει Πάμπη μου, ξέρω το, δεν πρέπει να νιώθεις μειονεκτικά. Έχεις και εσύ δικαίωμα στη ζωή. Με μάχες. Πάντως ευχαριστούμε που μας έδωκες το δικαίωμα να ζήσουμε και εμείς στα χωριά τόπε. Ο κυριότερος λόγος που σε αγαπώ είναι επειδή είσαι λαϊκός τύπος. Άτε ρε,
Και εγώ νόμισα για το κορμί μου. Άτι, τέλος πάντων, πάμε να δούμε το μαχαζί που είναι η γιάσα. Πάμπι μου, δεν μπορώ. Με περιμένει το κοινό μου κολλημένο στις οθόνες του. Επέτω να ξυκολλήσουν για κανένα φράντα ευλογημένα. Πάμε να ταΐσουμε τα χτίνα καλό. Τα φιλιά μου στα χτίνα. Για κοτσίνη που πάει. Άτι να δούμε. Για κοτσίνη με σκούρο. Μανά, ήρθαμε. Καλώς τη σαβούλα. Έλα, κόρη μου, κάτσε. Γεια σου, κυρία Σταυρού. Σαβούλα μου, είσαι μια κούκλα. Φτούσου να με σε μαθιάσω. Ευχαριστώ σε πολλά. Ναι, είσαι πολλά όμορφη. Να αγοράζεις καμιά ματόπιτρο να βάλεις να με σε μαθιάζουν. Εντάξει, κόρη Αντρούλου. Εμπιάνει το μάτι μου εμένα, κόρη μου. Μα ο Πάμπος που είναι... Ο Χαμπάκης επιέλει να συνάξει μανιτάρκα, αλλά όπου να σε να νέσω. Σε κεράσω κανένα γλυκό καριδάκι, κορή μου. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Να πονήσω τα δόντια μου. Ένα χαρί πολλά, Πάμπος μου, που να σε τυπάντω. Αλήθεια! Ένα αλήθεια, κορή μου. Όλη μέρα ρωτάει αλλού σου. Ξέρεις, πρέπει να του αρέσκεις πολλά. Ως γεγονός και εμένα να αρέσκει μου, ο Πάμπος είναι πολλά όμορφος. Ναι, είναι αλήθεια, κορή μου. Επήρε μου λόγου μου. Ένα λιμάνι αγκαλιά κι ασθενείς μόνο το φυσά. Αυτό που ψάχνεις μακριά πάλι κοντά μου σε γυρνά. Δάμολια. Ευελίνα, γεια σου. Ο Μάικ είμαι. Μάικ, πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Πού είσαι? Είμαι στο μοναστηράκι. Α, εγώ νόμιζα ότι είσαι Αθήνα. Σε ποιο μοναστήρι είσαι? Στο μοναστήρι του Τζίκου. Ευελίνα μου, στο μοναστηράκι είμαι. Στην Αθήνα, όχι σε μοναστήρι. Μάλιστα. Περνάς καλά? Περνώ ωραία, αλλά σε σκέφτομαι. Πήρα να σου πω ότι σήμερα θα βγω στην εκπομπή της Πέννη και θέλω να με δεις. Ελπίζω να προλάβω, Μάικ. Τώρα πάω να πάρω τα μωρά από το σχολείο. Ευελίνα, επίσης θέλω να σου πω ότι... Τι θέλεις να μου πεις, Μάικ? Πρέπει να σου πω ότι εγώ... Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι... Μάικ! Μάικ, μ' ακούς! Έλειψε η κάρτα. Γεια σου, παπά. Παπά, μιλώ σου. Αγάπη μου. Τι έχεις? Τίποτε, μωρό μου. Τίποτε. Είμαι λίγο αφηρημένος. Άρεσε μου το λίγο. Εσύ ταξιδεύεις σε άλλον πλανήτη. Τι σου συμβαίνει? Είχα ένα καυγαδάκι με το έτερο νήμιση. Εντάξει, ρε παπά. Φυσικό, όλα τα ζευγάρια έχουν τα καυγαδάκια τους. Να μιλήσω εγώ της μάμας. Για πού να την έβρεις? Είπε ότι θα έρθει σπίτι. Μα τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Πού έπιε? Δεν μου είπε. Ξέρεις, θα την πιάει το γυράδι τη. Πρέπει να υπηρεχτεί για πολλά. Άντε ρε παπά, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Έτσι είναι η ζωή, αγάπη μου. Μια χαρά και μια λύπες. Έρχονται ώρες όλα τα φοβάμαι. Όσα θυμάμαι κι ακόμα με πονούν. Σαβούλα μου, γλυκιά μου κοπέλα, δεν μου είπες όμως τι δουλειά κάνεις. Μανά, μα περιπέζεις μας, εν το ξέρεις ότι η σαβούλα μας εν δουλεύκει. Ναι, ο τσίρις μου βασικά εν μ' αφήνει να δουλέψω, γιατί έχουμε πολλά ριάλια. Α, και πολλά καλά κάμνει ο μουχτάρις μας. Η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, να σάζει τον άντρα της, να αναγιώνει τα κοπελούθια της. Όπως εσού να πούμε. Ασόψετε η ανάγκη, κόρη Αντρουλού. Αν είχα κι εγώ τα ριάλια της σαβούλας, ήταν να κάθουμε έσω να πλώνω ζάμπα και να έχω και δούλα. Αν είχα εγώ τα ριάλια της σαβούλας, ήταν να πλώθω μόνο ζάμπα, δεν θέλω δούλα.
Εγκαλά πάντως μια κορούδα να έχει το δικό της. Έχω κι εγώ το δικό μου, μανά. Όσο κόρη Ανδρουλού, αν πασίν τη χάνω. Πάντως, σαβούλα μου, τυχερός κοινός που να σε πάρει. Πάντως, εμένα στείλα μου πολλά προξένια, αλλά εγώ εν είπα ακόμα τον ναι. Εν είπες τον ναι, γιατί είσαι φατσιμένη με τον πάμπο, ναι. Αλλά ακούσα καλά, ποια είναι φατσιμένη πάνω μου. Η τσούρα μας η κοτσινού, αγάπη μου. Συγγνώμη που επεμβαίνω στα προσωπικά σας, αλλά ποια ήταν η αφορμή του καυγά σας. Ελπίζω να μην ήταν η γειτόνισσα. Όχι ρε Πένι μου, για όνομα του Θεού αγαπή μου. Μπορεί να έχω πέρασει στο γυναικείο φίλο, αλλά στην τάκα μου είμαι πιστός. Τότε τι έγινε. Την τα λεφτά που μου έγινε ο πεθερός μου. Σκέφτηκα να επενδύσω. Ποιο θύμωσε είναι η μαμά σου. Δεν περίμενα να αντιδράσει έτσι. Κάνετε και δυο σας σαν τα μωρά, λόγος σας να τσακωθείτε. Ο γάμος θέλει συμβιβασμούς, Πένι. Α, τώρα που είπες γάμος, να σου πω ότι όνειρο είδα εξές. Ονειρεύτηκα ότι ήμουν νύφη και πραγματικά έπινε μου πολλά το νυφίκο. Σε φιλίζω. Την κόρη μου. Παπά. Ναι. Θέλω να ξέρετε κάτι. Ότι εγώ αγαπώ σας και τους δύο πάρα πολλά και θέλω να σας ξαναδώ μαζί είναι ευτυχισμένοι. Μοιάζει καλά, αγαπή μου. Μοιάζει καλά. Αλλά εσύ να θυμάσαι τα λόγια του παπά σου πάντα. Σαν την οικογένεια του πλασμάτου, ένεση. Και σαν τον παπά μου, ένεση. Έλα, ρε σειρά. Έλα, ο Μάικη με. Ναι, είμαι στο μοναστηράκι. Κι εγώ είμαι σκοπός. Να πήξεις, φίλε μου, να πήξεις. Λοιπόν, άκου, ρε σειρά. Σε λίγο να βγω σε απευθεία σύνδεση από την Αθήνα στην εκπομπή της αρφής μου, α. Σοβαρά. Δηλαδή τώρα να έχει δυο ψώνια στην ίδια εκπομπή. Θα σου απαντήσω γιατί εγώ πληρώνω το τηλεφώνημα. Λοιπόν, άκουμε προσεκτικά. Ειδοποιά του Σούλου, μαζευτείτε στο καψιμί για να ακούσετε τον Mike Tacco, εντάξει. Και φίλε μου, ειδοποιά και τον Καραμανό, γιατί έχω κάποια πράγματα να του πω μέσω τη εκπομπή που θα τον κάνω να φακά περίπολο. Ρε σειρά να του πασάρει κάμπο, θα έχω εδώ μεγάλο ναχτή. Να βάλει μου συνέχεια φυλακή. Να μου να πει. Δεν την εκπομπή, φίλε μου. Θα προβώ αποκαλύψει. Θα πω ότι ο Βλακή. Όχι, ρε, κάτσε η μπαταρία πάλι. Κορή Ανδρουλού, έλα να πάμε μέσα και θέλω σε δυο λεπτά. Και εσύ χαμπάκι μου, κάτσε να κόψεις καμιά κουβέντα με σαβούλα να σπου να αρτούμε. Ντάλανε ρε σαβούλου. Είμαι καλά, περνάω μια χαρά που λαλίτσε το τραγούδι. Αλλά εσένα κάμε με μαύρα μάθια να σε δούμε, μπάμπο. Δεν είμαι αθιάζερος. Ειδικά τώρα που να ανοίξω τη δουλειά δική μου να λύσουν τα κόκκαλα. Εγώ πάντως θωρώ σε κάθε μέρα που περνάς με τη μοτόρα. Αλλά εσύ έμου διασημασία. Με έμαχε σε πελάρες. Μπορεί να με σε πρόσεξα, ρε σαβούλα. Με πρόσεξες, μπάμπο. Τι θέλεις να πεις. Ότι τούτη ούλη ομορφιά και τούτον ούλον το καλλίγραμμο κορμί περνά απαρατήρητο. Όχι, ας τούτον έχεις δίκιο. Αποκλείεται να περάσεις απαρατήρητη. Είσαι πολύ κορμάτσι. Κορμάτσι. Θέλω να πω, είσαι μεγάλος κόμματος. Αφού τότε αντιλήφθηκες και εσύ την πραγματικότητα, γιατί με αποφεύγεις. Γιατί αποφεύγω, σε ρε σαβούλα μου. Αν πω μένει να λύσεις ψέματα. Εγώ θωρώ σε κάθε μέρα που περνάς με τη μοτόραν και προχτές σε χαιρέτησες, αλλά εσύ έπαιξες πελό. Μπορεί να μπήκε γκάμου γύρω στο μάτι μου. Πάμπο, μα γιατί αντρέπεσαι, αφού ξέρω το τι σου αρέσκω. Όταν με θωρείς μες στα μάτια, τα μάτια σου γυαλίζουν. Μα τα δικά μου. Τα μάτια μου, στα μάτια σου,
και τα στροπάνω θέλω. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Καλώς τη, μα τελειώσαν οι Ολυμπιακοί. Παπατηλάλης, δεν είμαι Γιάννα Αγγελοπούλου, δασκαλάκι. Πάντως η Κύπρος μας θα σαρώσει στα μετάλλια. Καλό. Στους Ολυμπιακούς του Βεγγίνου μπορεί. Μα τελειώσαν οι Ολυμπιακοί της Αθήνας. Νικόλα, σταμάτα να μας δουλεύεις γιατί έχεις υπομονή τα όρια της. Μαμά, να χαρείτε, σταματάτε, δεν αισθάνομαι καλά. Πήραξε σε το αεροπλάνο να λόγος. Μα τώρα έρθεις που την Αθήνα, κυρία δασκαλάκι. Δεν είμαι η δασκαλάκι, είμαι η κόρη σου, παπα, καταλάβεις, έλεος πιο. Εντάξει, αγάπη μου, έναν αστείο νέκαμα για να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα. Τα αστεία σε μάρα, να συνέσαι κάνουν τα χάλια σου. Γνωριζόμαστε, κυρία. Νικόλα, σταμάτα να μας δουλεύεις γιατί έχεις υπομονή τα όρια της. Έχω πρόβλημα, λαλό, σας καταλάβετε το. Αγάπη μου, γιατί δεν μας το λαλείς που μιας αρχής. Εντά φύγετε με να μιλήσω. Είναι η μάνα σου που φταίει, που έβλει ποτέ το στόμα της. Σταμάτα να φαζάνει, εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Λοιπόν, όχι, θα σηκωθώ να φύγω. Όχι, κάτσε. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Ρε στραγωσαπούνος, απόνος να μ' αλλάξει. Να στο γάψει μίγιο, θωρεί τηλεοράσει, να δει την νύφη του. Θα το λύσω, πρέπει να πάω να δω κι εγώ τον Μάικ. Ποιο Μάικ ρε μαχατσόσο κι ως καλασίμωνα, ο Μάικ είναι Αθήνα. Τηλεφώνησε μου όταν να βγει στη τσόφτο εκπομπή της αρφής του το κερνάω ο καθένα από το λαλού να μιλήσει. Ναι, αλλά, ού να έχει πολύ μπάσια μάτ δηλαδή. Αλλά πως έμαθαινε ότι ο Καραμαντώλης έκαμε πρόσεχη κάπου της Ευελίνα. Γι' αυτό σου λαλό πρέπει να πάμε να το δούμε. Και είπε ότι θα κάνει αποκαλύψεις, να μαλώσει με τον Καραμαντώλη να έχει πολύ άξιο. Μα σοβαρό μιλάς. Θα τέρκω εμιτά σου. Αρέσκω μου πολλά η καφέ. Ευελίνα, είχε δίκιο ο Σωτηράκης. Δεν ξέρεις να οδηγάς. Τώρα αναγκάλωσαν με στο μάσι μου. Αυτό είναι το ευχαριστώ που σας παίρνω και σας φέρνω στο σχολείο. Αφού είναι δουλειά σου, είσαι νταντά. Ντά. Είμαι η νταντά της Κάλλιας, όχι δική σου. Ευελίνα, εγώ και ο Σωτηράκης πάμε πακέτο. Μπράβο, Κάλλι, έτσι σε θέλω να με υπερασπίζεσαι. Νομίζω ότι σας καταγγείλω στην κυρία Μάρο και τους δύο. Σου εμείς θα πούμε του Μάικ ότι έχεις παρεδώσει με τον Καραμανόλη. Εσείς από πού ξέρετε τον Καραμανόλη? Είδαμε το στην εκπομπή της Πέρης. Πού! Εβού εξένη Κύπρος με την πρόταση γάμου που σου έκαμε ο Τσιφιόγκος. Άντε μέσα. Πάμπο! Να, για μου ξυλά όσες μέρες, αβούλα μου. Πάμπο, μα τι σκέφτεσαι, να. Η μάμα σου είπε μου ότι θέλεις να με δεις. Σοβαρά, έτσι σου είπε η κυρία Σταύρου. Κάτι άσχημο μου βρώμητα. Πρέπει να μυρίζουν άσχημα οι τσουρούδες. Έννοια σου και οι τσουρούδες μου σκομυρίζουν, εχθές τα σε καθάρισα. Μα, σαν να κοιμάσαι να μου πεις κάτι και αν τρέπεσαι. Θέλεις τα φίλη. Όχι, ψεκασμένα. Αν τρέπουμε, αλλά να σου το πω. Παμπό, έχει χρόνια που μου αρέσκεις. Είμαι πολλά ερωτευμένη με τα μάθια σου. Σαβουλού, λαλείς, λαλείς για τα μάθια μου, ρε Παναμαλά. Και ξέρεις, έχω μοιοπία. Τα ματάκια αυτά που αναπνέ φωτιές και που λένε του κόσμου τις ψευτιές. Τούτος δεν ήταν λόγος να τσακωθείς με τον άντρα σου. Σιωπήνεσαι. Πολλά καλά έκαμες, μάρο μου. Κι αν θέλεις να ξέρεις τούτα ούλα, εσύ τα δημιουργήσες που το έδωσες λεφτά. Λοιπόν, εγώ το πήρα απόφαση. Δεν θα ξαναγυρίσω σπίτι. Και πολλά καλά θα κάνεις, μάνα μου, να γλιτώσεις που τούτον τον άξεστο, τον αχαήρευτο, τον άντρα σου. Πρέπει να το χωρίσεις. Είμαι εγώ που να σε χωρίσω. Τότε, σταμάτα να σπέρνεις ζυζάνια στο γάμο της κόρης μας, α. Σταματάτε να τσακώνεστε. Θα το σκεφτώ και θα αποφασίσω. Θέλω απλώς λίγο χρόνο. Όσο χρόνο θέλεις, μάνα μου. Δάμε θα μείνεις, ε. Τότε πρέπει να γυρίσεις τον άντρα της και τα κομμεντούθια της. Νικόλα, σταμάτα να μπεβαίνεις, διότι θα σε κλείσω σε γυροκομείο να. Εδώ θα μείνω, μαμά, αλλά δεν έφερα μαζί μου ρούχα. Θα πάμε στον Αρχάγγελο να φέρουμε.
Δεν θέλω να δω τον Γιώργο. Και πολλά καλά θα κάνεις. Θα μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο να με δεις τα μούτρα του πρώην άντρας. Άντε πάμε. Φαντάζομαι ότι και εκείνος θα είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Καλά που λες, αλλά ο Γιώργος κάσε μόνη. Καλώς ορίσατε στο Κερνάο Καφέ. Όπως όλοι ξέρετε, δεν είμαι νούμερο, αλλά η εκπομπή μου είναι νούμερο 1. Μία συμβουλή στις άλλες παρουσιάστριες που τρέχουν να με φτάσουν. Βγάλτε τα ψηλοτάκουνα για να τρέχετε πιο γρήγορα. Σήμερα, εκτός από καφέ, κερνάμε και τριαντάφυλλο. Μάλιστα, έχουμε μία αποκλειστική συνέντευξη από τον τριαντάφυλλο, την οποία κατάφερε να πάρει ο απεσταλμένος μας στην Αθήνα. Πάμε να τους απολαύσουμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από την Αθήνα. Είμαι ο Mike Tacos για την εκπομπή της Penny Stacku και έχω τη χαρά, και έχει και τη χαρά, να με έχει δίπλα του ο Τριαντάφυλλος. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Γεια σου, Αρχηγέ μου, καλά. Μια χαρά, όλα καλά, εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο. Μια χαρά είμαστε έτσι. Στην Κύπρο, να στείλουμε τα φιλιά μας στην Κύπρο. Yeah. Και yeah. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τριαντάφυλλε, έχεις πει ποτέ σου γάλα Τριαντάφυλλο? Έχω πιει, φίλε. Ναι. Έχω πιει στη συναυλία στο Δάλι. Έχεις τρυπήσει ποτέ το χέρι σου με τη τριαντάφυλλο? Όταν ήμουν μικρός, παίζαμε ποδόσφαιρο και πάει μπάλα σκάτρια τριανταφυλλιές μέσα εκεί στο χωριό μου στην Απόλλωνα της Ρόδου και πάω να το πιάσω και τρυπήθηκα. Κράτησες τα μαλλιά που έκοψες? Τα έβαλα στο σπίτι και μόλις ξέρεις, θέλω να βάλω πάλι μαλλί, πολλά εδώ πέρα και τέτοια, βγαίνει διαφορετικός μου κοτσιδάκι και τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, να τελειώσουμε τώρα με ένα ρεφρέν που θα χαρίσουμε στους τηλεθεατές μας, στην εκπομπή της Penny Stacku, η οποία είναι και αδελφή μου και χαίρομαι γι' αυτό και χαίρεται αυτή για μένα. Πες μας την αδελφή. Αδελφή σου. Ναι, είναι αδελφή μου. Ωραία, λοιπόν, Penny. Καλύτερα στο δρόμο μου ποτέ να μην ερχόσουν. Καλύτερα η αγάπη μου ποτέ να μην γινώσουν. Καλύτερα να πέθαινα τη μέρα που βρεθήκαμε. Να μην μετρώ τα χρόνια μου που άδικα χάθηκανε. Το όνομα Πάμπης Φτιακουρή σου λέει κάτι? Όχι. Μετά την εκπομπή θα σου πει. Έχει. Αυτά από την Αθήνα, καλό βράδυ. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ τον Τριαντάφυλλο για την αφιέρωση και τα καλά του λόγια. Ανταποδίδω με το επόμενο βίντεο κλιπ. Αντρούλου, ποιο νεκρολοήθου να δούμε πώς πάντα προξένια του χαμπάκι μας. Αμάνα, με απελάνε στέγια. Είσαι που λένε πως τον πήρον τον Δήμα και θέλεις την γιανήφη σου. Πρώτον, εμέναν ο πύρος Δήμας αρέσκει μου. Και δεύτερον, μια χαρά κοπέλα είναι η Σαβουλού. Και έχει γεριάλια με τη Σέσουλα. Να σας δούμε, νουλή κορή Αντρούλου. Ο Πάμπος δεν πρόκειται να με δεχτεί να την παντρευτεί. Θα την πάρει και θα πει και έναν τραγούδι. Η ξεραντζάρα είναι καλύτερη. Η αλήθεια λέει, ρε, η Πένι είναι πολλά πιο όμορφη που την Σαβουλού. Αντρούλου, άνοιξε τα μάτια σου. Η όμορφια με τον καιρό χάνεται. Τα ριάλια όμως μην ίσκουν. Και να χαραμίσουμε τον αρφό μου για λεφτά που ανοίξα από στήλο. Κάτσε δα με αμέσου την καπλά της όπου πάνω. Δα μέσα δα κουμάντων καμνή μόνον η Σταυρού. Εν έπειρα χαπάριν ότι είσαι φατσιμένη μαζί μου. Μα πού να το πάρεις χαπάριν Μπάμπο, αφού λύν την ώρα γυρίζει στον Αρχάγγελο. Ποιος σου το είπε? Έλα τώρα, ούλον το χορκό ξέρει το ότι έχεις παρεδώσει με εκείνη την αρτίστα που φτιάνει τη τσίρα στην τηλεόραση. Ένα άλλουμε και ό,τι θέλουμε. Άλλον το τη τσίρα και άλλον το σεξ. Ένε Γιάννη και Γιαννάκης. Η Πένι είναι πολλά καλή κοπέλα. Και έτσι άνασε πληροφορείς, ο σπουδάζει και δάσκαλα. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ εγώ με τη χωραΐτισσα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί μου. Το είναι σίγουρο. Και πιάνει παζάν κοντά σου. Αλλά εμένα να αρέσκει μου. Πάμπο, άμα να εμείς ευκαιολογιαστούμε, ένα σε κάμω να τη ξεχάσεις. Να μπουλαλείς, να αρμαστούμε, ναι, από ό,τι κατάλαβα θέλει με η μάμμα σου. Αμπό, γιατί να απαντάς? Αυτήν τη στιγμή να απουσιάζω, αφήστε μήνυμα στο φωνοκιβώτιο. Πιπ! Μόνος μου χαζεύω στο παράθυρο. Πώς ανάβω σβήνουν τόσα φώτα. Χάθηκε το βλέμμα. Hey, Γιώργο. Περιμένετε κάποιον? Περιμένω, μάνα μου, αλλά είναι άδικο σκόπος. Μα γιατί το λέτε αυτό?
Είχαμε ένα μικρό καυγαδάκι με την Τάκα μου. Α, γι' αυτόν είσαι τόσο άκεφος. Λέω κι εγώ, ο κύριος Τάκος, έναν κομπλιμέντο να με μας κάνει. Α, να μου πω έτσι κι εμένα φάω, θέλω τώρα με να πιω. Με στενοχωριέσαι, κύριε Τάκο. Και σε όλα τα ζευγάρια υπάρχουν καυγάδες. Κι εγώ με τον άντρα μου καυγάδες, ως που σε χώρισα. Α, τώρα έκαμες μου την καρκιά μου, ροδόστα μου. Με στενοχωριέσαι, πάμε να σε κεράσω έναν καφεδάκι και να μου πείσω τον πόνο σου. Τον πίνουμε καλύτερα να με. Θέλω κι εγώ να μιλήσω με κάποιον. Θα σε κάνω να ξεχάσεις τα πάντα, μην ανησυχείς. Μα και θέλω να ξεχάσω την Τάκα μου, αγαπώ την μάνα μου. Κι εγώ αγαπούσα τον άντρα μου, ως που σε χώρισα. Πάμε. Μαμά, ξανασκέφτηκα το μετάνιωσα καλύτερα να πάτε μόνο με τον παπά μου. Θα πάμε και οι τρεις. Εμένα μου πεις ότι φοβάσαι τον πρώην άντρα σου. Πρώην? Μαμά, για όνομα του Θεού, δεν χώρισα ακόμα. Ωραία, ώσπου να χωρίσεις, το σπίτι είναι και δικό σου. Της τράπεζας θέλεις να πεις. Α, τότε να θυμάσαι το. Τα λεφτά όμως αντί να τα δω και στις κόρες μας, έδωκες τα του πρικοθύρα του γαμπρού σου. Ο Κωστάκης δεν είναι πρικοθύρας. Λοιπόν, σου λέω ότι συναισθηματικά δεν είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω τον γαμπρό σου. Ωραία, εσύ θα μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Και θα τον αντιμετωπίσω εγώ, είμαι καλή γέλο του. Άτε πάμε. Μα σε ποιο γάμο να πάμε, ενε πιάσαμε δώρο. Να βάλουμε φακελάκι κάτω. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, στο Κερνάω Καφέ και πάλι μαζί σας με την Superstar Penny Τάκου. Πάμε να συνδεθούμε δορυφορικά με τον ανταποκριτή μας Mike που βρίσκεται στην Αθήνα και θα μας μεταφέρει τα κοσμικά νέα. Μάικ, σε ακούμε. Γεια σας από την Αθήνα. Είμαι ο Μάικ Κάτος, Τάκος με συγχωρείτε, και είμαι ζωντανός από, και είμαι ζωντανά από την Αθήνα για την εκπομπή Κακάο χωρίς αφρόζα. Συγγνώμη για την εκπομπή Κερνάω Καφέ. Λοιπόν, Πένι, έχω τρακ, έχω πάρα πολύ τρακ. Τα φιλιά μου στο τρακ. Πάμε στο επόμενο βίντεο κλιπ μέχρι να ξετρακαριστεί ο Μάικ. Όχι, Πένι, είμαι εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα από την Αθήνα. Too late, θα περιμένεις το επόμενο τραγούδι. Κύριε Γιώργο, πάντως δεν φταίεις εσύ. Μίλησαν σου πολλά απότομα η γυναίκα σου. Ίσως να έχει δίκιο όμως σε κάποια πράγματα, Χριστίνα. Μα, κύριε Γιώργο, είσαι τόσο καλός, προσπαθείς να τη δικαιολογήσεις. Έχω και εγώ τα ελαττώματα μου, Χριστίνα. Εγώ πάντως αν είχα έναν άντρα σαν και εσένα θα τον είχα μη βρέξει και μη στάξει. Μα και εγώ την Τάκα μου έχω την στα όπα όπα. Είναι και χαλό της κατήρι. Γι' αυτό σε κάνει ό,τι θέλει. Ξύπνα κύριε Γιώργο. Εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σου. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν μπορώ να αλλάξω μάνα μου. Τώρα πορέξαμε τους 50 να αλλάξουμε. 50? Θα λες μου ψέματα. 40, να μην πω 35. Πάντως είσαι πολύ γοητευτικός άντρας. Είμαι λίγο γλυκογέματος. Δεν πω και καλά τους αίματος. Τι να κάνουμε. Εμελίνα, πού είναι τούτος ο χαϊριφτός, α? Συγγνώμη, δεν βλέπετε ότι σφουγγαρίζω? Να σφουγγαρίσεις, τούτη είναι η δουλειά σου. Κάτι σε ρώτησα. Εμελίνα, είσαι καλά? Εμελίνα, είσαι καλά? Λοιπόν, κόψε τα σαλιαρίσματα να μέσα σου διχτώ. Λάλε, γόρι μου, έναν πρόκοπος. Εάν μιλάτε για τον κύριο Γιώργο, δεν ξέρω. Μάλλον πήγε καμιά βόλτα να ηρεμήσει. Σάββατια μου, καημένος ο Κωστάκης μας εμπέλανε. Αν εμπέλανε, να πιάσει τα όρια. Και δεν είναι Κωστάκη μου τον άλλο. Λοιπόν, εγώ πάω πάνω να πιάσω τα ρούχα της Μάρος και εσύ, Νικόλα, θα περάσεις έξω στην πισίνα. Εγώ να κάτσω δάχαμε μαζί με την Αγκονίσσα μου την Κάλια να της κάνω παρέα. Εγώ είμαι η Ευελίνα. Λοιπόν, Νικόλα, θα μετρήσω ως το 3 και θέλω να εξαφανιστείς. 1, 2, 3! Μα να παίξουμε ο Χωστό! Πέρνα, πέρνα η μέλισσα με τα μέλισσα πουλά. Άλογο νεπιάσα και το εκκρεμάσα. Μα το ωραίο της παιδί δεν θα την προδώσει. Πριν παλαβώσει θα της πει σ' αγαπώ κι αυτή θα το φιλήσει και θα πει το γλυκό μου το παιδί. Και πάλι μαζί αγαπητοί τηλεθεατές σε ζωντανή σύνδεση με Αθήνα.
Μάικ, σε ακούμε. Γεια σας και πάλι από την Αθήνα, από τον Μάικ Τάκο. Βρίσκομαι στην Ομόνια και να πω ότι η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σαν την Κύπρο ένεση. Παπούτσι μου τον τόπο σου. Μάικ, είσαι εκτός θέματος. Οι τηλεθεατές μας θέλουν να μάθουν τα κοσμικά νέα της Αθήνας. Σε ακούμε. Ναι, πριν μιλήσουμε για την κοσμική ζωή στην Αθήνα, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φαντάρους και στο φυλάκιο και σε όλα τα παιδιά που υπηρετούν την πατρίδα, να τους ευχηθούμε καλοί πολίτες. Επίσης θα ήθελα να πω στον Μπλάκη. Δεν μας ενδιαφέρει ο Μπλάκης, Μάικ. Ναι, επίσης θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στον Καραμανόλη. Ούτε ο Καραμανόλης μας ενδιαφέρει. Ναι, να πω κάτι τελευταίο από την Αθήνα για την Ευελίνα. Διαφημίσεις! Οποία... Σταμάτη! Νερό για την αφιστό. Άντε, θύρσου, να σου ρίξω κι εγώ τον κουβά τον νερό και τελειώνουμε. Έχω νερό! Εξαφανίστου! Α, σονάρα! Μωρά μου! Μωρά μου! Θέλετε να με βάλετε τερματοφύλακα και να μου χτυπάτε πέναρτη? Όχι, γιατί είμαστε νευριασμένοι μαζί σου. Μα γιατί θέλετε να παίξω μαζί σας? Παππού, τούτα που έκανες δεν ήταν σωστό. Αφού σας έκανα τίποτε. Μα περιπέζεις να σε πιάσεις τα λεφτά, σου δώκες τα στον κύριο Ντάκο και σου πένιν. Δανεικά που τους τα έδωσα. Δανεικά και αγύριστα. Παππού, είμαι πολλά θυμωμένη μαζί σου. Αγάπη μου, εσύ να σου δώσω τα πιο πολλά που να παντρευτείς. Εμείς θέλουμε τα τώρα. Ατάκα και επιτόπου. Παππού, κότα. Θυμίζετε μου τον Μάικ. Μα θέλεις να μπεις, ας θυμάσαι κιόλας. Παππού, άμα λογιαστούμε, ένα από του παπά μου να σου ανοίξει ευρωπαϊκό συνεργείο αυτοκινήτων. Ω, παρελό, φτάσαμε και στο γάμο. Μα αφού Παππού, η μαμά σου είπε μου ότι είσαι πολλά ερωτευμένος μαζί μου. Να σε πάρει η μάνα μου καλό, εγώ αγαπώ τι παίρνει. Σιγά την κόμενα. Σε πληροφορώ ότι όταν ενωθούμε οι δυο μας η Ζάρκαν μία, δεν θα θυμάσαι ότι καν το όνομα της. Ευαρέθηκα να κοπελάρεσα, να πάει να σε δει κανένα ψυχολόγος. Φκάρμα τσεπελίν τώρα, κατήσεις σου που τον παπά μου. Σιγά να με φοηθώ τον Μουχτάρι. Θα του πω να σας ξαποστείλει όλους που το χορκώ. Ο Πάμπος ο Φκιακουρίς με Μουχτάρι φάτε με αζάες. Πάρα πολύ σοκάρ, σύρε γη. Είσαι γάδαρος. Σταμάτη. Πώς ήμουν σήμερα? Ένα μάτσο χάλια. Λες το επειδή ζηλεύεις που είμαι μια στάρ. Τι να ζηλέψω ρε νούμερο, τι να ζηλέψω, τις κοτσάνες που μολάς στον κόσμο. Αν θες να ξέρεις, τις κοτσάνες τις αμολάω επίκτης για να γράφουν τα περιοδικά και οξουρίς για μένα. Δηλαδή σου αρέσει γενικώς να σε κοροϊδεύουν από την κατάλαβα? Το θέμα είναι να ασχολούνται μαζί σου. Αν δεν υπήρχα κι εγώ, τι θα ήταν οι δημοσιογράφοι στη γη? Εγώ τους δίνω τροφή για να γράφουν. Πένι μου, έχεις καταλάβει ότι σε θάβουν και σε κράζουν όλα τα περιοδικά και εφημερίδες? Σκασίλα μου, η κακή διαφήμιση δεν πάβει να είναι διαφήμιση. Τελικά είσαι πολύ μεγάλη ψωνάρα. Σταμάτη, πήγαινε να μου φέρεις το κινητό μου γιατί θέλω να πάρω το μωρό μου, είμαι πολύ κουρασμένη. Γιατί είσαι κουτσή, να πας το φέρεις εσύ. Σταμάτη, σταμάτα, α! Πήγαινε για να με σε πάρει και να σε σηκώσει. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή να την αντέξω φέτος. Δώσ' μου υπομονή, ψωνάρα. Φύγε από εδώ, παλαβέ. Αμάνα! Μάνα! Κοιτάξτε, παιδί, τι στον πελό! Ξέρω εγώ, εδώ κάθε τον κανένα σφίγγουλα σαν όπω. Αμάνα, αλλάξω το θέλω! Καρτέρα, γεια μου, και έρχομαι! Μα να μου νοούν το τηλέφωνο που παίζει. Μου παίζει το ψυγείο που ακούετε. Πού στραβάρα μου, μα ποιο έβαλε το μόπαϊ με στο ψυγείο? Το μόπαϊ, εν του γιώκα σου. Και θα κάτω υπέμει. Απάντα της χωραίτης σας και πέτεις ότι ο χαμπάκης μας εχαρτώθηκε. Εμπρός. Όχι, εν είμαι το μωρό σου. Όχι, ο χαμπάκης εν μπορεί να μιλήσει. Ο χαμπάκης εν έξω στην αυλή με την αραβωνιαστική άντου τη Σάβη. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να σφίξω στην αγκαλιά μου το μωρό μου, την κάλια μου. Πέρασα πάρα πάρα πολύ ωραία, κύριε Γιώργο. Την άλλη φορά όμως θα έρθεις εσύ στο σπίτι μου. Μαρό! Το όνομα μου να μην το ξαναβάλεις στο στόμα σου. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Βλέπω δεν άργησες να βρεις την αντικαταστάτρια μου. Κυρία Μάρο, νομίζω παρεξηγήσετε μα. Φτηνές δικαιολογίες, αγαπητή μου. Αλλά εγώ είμαι κυρία, δεν θα πέσω στο επίπεδο σας. Αγαπητή μου, εσύ άδικη, δεν το νομίζεις. Γιώργο, εγώ λέω μόνο αυτά που βλέπω.
Και σε παρακαλώ να μην μου ξαναπευθύνεις το λόγο. Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου. Δικηγόρο? Ναι, χωρίζουμε. Ρε χαμπάκι, μα τι έπαθες και μαουρίζεις? Θα σου το πω για τελευταία φορά και βάρ' το καλά μες στο νου σου. Δεν θέλω να ανεκατώνεις σε μέσα στη ζωή μου. Είμαι μάνα και μπορώ σε θωρώ να χαραμίζεσαι. Μα πού είναι η σαβούλα? Τη σαβούλα σου πιάνει νοχύλο και ουρά. Εγώ είμαι η πελή που ενδιαφέρουμε για το μέλλον σου. Το μέλλον μου είναι υπέρ. Αγαπώ την και αγαπάμε. Έτσι νομίζεις, αύριο μου να τραβάς τα μαλλιά σου, θα θυμηθείς τη μάνα σου, ρε. Δικά μου μαλλιά είναι ό,τι θέλω κάνω τα. Και πέν μου μάτσεσαι για εσά κουρεύκω τα πρώτα νούμερο, να. Εν τώρα που να γελαούλον το χορκό μαζί σου. Αντί κι αν ύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Πένι μου! Πού είμαι? Στο Hollywood. Α, γι' αυτόν ο κόσμος με φωνάζε Σταρ. Ψωνάρα, εγώ σε φωνάζα Σταρ και σε χαστούκησα για να συνέρθεις. Τόλμησες να απλώσεις χέρι πάνω μου? Απολύεσαι! Απ' το στόμα σου και στου Θεού τα αυτή. Λέγε τώρα, τι συμβαίνει? Στα μάτι μου. Ο Μπάμπης μου αραβωνιάστηκε. Σταμάτη, σταμάτα με, γιατί θα κάνω φόνο! Σιγά τα αίματα! Σταμάτη, σταμάτα! Ο άντρας παραπούσα. Μαρό, πάμε μέσα να το συζητήσουμε, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Εγώ να πηγαίνω. Όχι, μην είναι να τον παρηγορήσεις, καλή μου. Τι βλέπω? Ο προκομμένος μας με τη γειτόνισσα. Δε σου τελάλου, μάρου μου αλέσει. Δεν με άκουες. Οι μητσές μάνα μου προτιμούν τους μεγάλους, να μην πω τους γέρους δηλαδή. Ο κύριος Γιώργος είναι μικρός. Βέβαια, η μικρότητα σε όλον της το μεγαλείο. Εγώ νομίζω πως είναι χρυσός άνθρωπος. Έσαι ρωτήσαμε χρυσή. Άντε μάρου μου, πάμε να φύγουμε μάνα μου. Τότε σε παρακαλώ, τη βαλίτσα μου, γιατί δεν πιάσεις που το υπνοδωμάτιο? Είναι δική μου. Μετακομίζω γιατί χωρίζω. Νικόλα! Νικόλα! Δεν θα πάεις πού ποτέ θέλω να μιλήσω με τη γυναίκα μου! Μίλα με τη γειτόνισσα! Νικόλα, φύγαμε! Τώρα είναι αργά, Γιώργο. Το πουλί επέτασε. Τώρα είναι αργά. Σαν δρόμο βρεθήκαμε. Χάρη στα μάτα, δεν θέλω να σκεφτώ με τα διαζύγια, μάμα. Τώρα είμαι 45 χρονών για να έχω τρία μωρά. Τι θα πει ο κόσμος? Με η πρώτη θα είσαι, με η τελευταία. Δηλαδή προτιμάς να κάθεσαι να δυστυχάς δίπλα από έναν νεπρόκοπο? Αχαρίζει. Σταμάτα. Ο άντρας μου δεν είναι νεπρόκοπος. Ο πρώην άντρας σου θέλεις να πεις. Άρης μια βαζιμή έξω φρενώνα. Πού είναι η μάνα μου? Είναι στο σχολείο και σαρίζει. Είναι από τη θέση. Άρης κάμω τσάιντης. Α, επί ευκαιρία να πιένε καμόν και με έναν καφέ. Αμάν λαλό, άρης κάμω τσάιντης ενώ να σε εξηγήσω να μην μου φυτρώνει για που δεν την εισπέρνουσι. Πού λέω σαν τα νοχές μου κάνει. Εσύ πώς είσαι? Δεν σε θέλω καλά. Ένα μάτσο χάλι. Εχώρισα με τον Πάτη. Χώρισες με τον Πάμπη? Ρε, για όνομα του Θεού, πόσοι χωρίς με βεστούν το σπίτι, να θέλουμε παπά να μας κάνει αιασμό πιο. Ναι, μα ζωλείς καλιά, οι γονείς μου έτσι κάνουν. Τσακώνονται και ύστερα όμως τα αφήνει κουντούνια. Σαν την Αγγή, μη λες θέματα, αφού ο παπάς όλη μέρα λείπει από το σπίτι. Κάλια, δε μου ένα σπίτι στην Κύπρο που έλα σου προβλήματα, ο υπέ μου. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφακά. Ένα θέμα το που χρωστεί για πόσοι να πληρώσουν. Από τις ευχές, κράτα το σίγμα. Ψάχνετε μια καινούρια απόλαυση για το πρωινό σας?